βάλτε ένα ποτήρι κρασί και πάμε. Αγόρι, δείξε μου το μήλο σου να σου πω ποιος είσαι. Μας πετυχαίνετε στη Φινλανδία στο πλαίσιο ενός road trip που πραγματοποιούμε για 11 ημέρες στον Αρκτικό κύκλο. Το ταξίδι μας ξεκίνησε από την Κίρουνα της Σουηδίας, συνεχίστηκε στα νησιά Λοφότεν στην Νορβηγία, στο Τρομσό, τη βορειότερη πόλη της χώρας, και κατέληξε στο Ροβανιέμι, όπου βρισκόμαστε τώρα. Αν δεν έχετε δει τα προηγούμενα επεισόδια της σειράς, μπορείτε να τα βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Πριν συνεχίσουμε, θα σας προτείνω να κάνετε εγγραφή στο Tripment για να ενημερώνεστε για τα νέα επεισόδια, όπως επίσης σε Facebook, Instagram και TikTok, όπου θα βρείτε ενδιαφέρουσες ιστορίες, ιδέες και προτάσεις για όμορφες εξορμήσεις και γευστικές αποδράσεις. Έτοιμος. Έτοιμος, πάμε. Στο τελευταίο λοιπόν επεισόδιο της σειράς, στον Αρκτικό κύκλο, θα αφήσουμε πίσω το Ροβανιέμι για να καταλήξουμε στην Κίρουνα, όπου θα παραδώσουμε και το αυτοκίνητό μας. Ξεκινήσαμε την επιστροφή μας προς την Κίρουνα. Έχουμε αλλάξει τα πλάνα μας, ενώ αρχικά είχαμε σκοπό να φτάσουμε νωρίς για να επισκεφθούμε το μεταλλορυχείο. Είπαμε να το κάνουμε αύριο το πρωί πριν πετάξουμε, εφόσον προλάβουμε. Θα κάνουμε ένα μεγάλο κύκλο, θα επισκεφθούμε δύο ακόμα πόλεις, οι οποίες έχουν αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, για να σας δείξουμε κάποια πραγματάκια εκεί πέρα. Αποφασίσαμε δηλαδή να κινηθούμε προς τα νότια της Φινλανδίας για να δούμε μερικές ακόμα πόλεις της, κάνοντας επιπλέον γύρω στα 170 χιλιόμετρα. Το τοπίο δεν αλλάζει σε όλη τη διαδρομή, είναι flat και κυριαρχείται κυρίως από κονοφόρα δέντρα. Η πρώτη μας στάση θα γίνει στο παραθαλάσσιο Κέμι, μια μισή ώρα μετά την αναχώρησή μας. Με έφερε παράκαμψη 100 χιλιόμετρα, 120, για να δούμε μια εκκλησία. Να τον προτιμάτε. Ψεύδετε. Θα δείτε σε λίγο γιατί τον έφερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας εντυπωσίασε. Δεν έχει και κάτι το ιδιαίτερο να δεις, πέραν του Snow Castle, το οποίο είχε ενδιαφέρον, αλλά αν έχεις δει το Ice Hotel της Κίρουνα, δεν έχεις κανένα λόγο να το επισκεφθείς. Είναι ένα κάστρο φτιαγμένο από χιόνι. Έχει το μεγαλύτερο εστιατόριο, παγωμένο εστιατόριο στον κόσμο. Μπορούν να κάτσουν και 200 άτομα να φάνε. Έχει παγωμένη εκκλησία που έρχονται ζευγάρια από όλο τον κόσμο για να παντρευτούν. Και βέβαια έχει και Ice Hotel, όπως όλα τα ξενοδοχεία παρόμοια στο είδος του. Δεν έχει το ίδιο μέγεθος και τα ανάλογα έργα τέχνης, οπότε μας φάνηκε αδιάφορο σε σχέση με αυτό που σας δείξαμε στο πρώτο επεισόδιο της σειράς. Τελικά δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Δυστυχώς, λόγω του COVID τις τελευταίες 3 χρονιές ήταν πολύ μικρότερο σε έκταση το πάρκο, και φέτος, όπως είδαμε και εμείς, δεν άξιζε τα λεφτά που δώσαμε, αλλά τουλάχιστον το είδαμε. Είπαμε να κάνουμε μια στάση να δούμε και το κέντρο της πόλης. Μήπως αυτό είχε ένα ενδιαφέρον και δεν κάναμε τσάμπα τα 100 πόσα χιλιόμετρα παραπάνω. Το οποίο τελικά δυστυχώς δεν είχε τίποτα. Μια πόλη που έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Εμενές. Που, όπως λέγαμε πριν, αν έχεις στάσεις αυτοκτονίας δεν ενδείκνυται. Το μόνο σίγουρο. Θα
εξαντλήσαμε όλες τις επιλογές μας, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε. Μπήκαμε λοιπόν και πάλι στο αυτοκίνητο για να κινηθούμε 28 χιλιόμετρα δυτικά και να φτάσουμε στο Τόρνιο, το οποίο βρίσκεται πάνω στα σύνορα με τη Σουηδία. Το Τόρνιο φαίνεται λίγο πιο όμορφη πόλη, οφείλω να ομολογήσω. Πιο συμμαζεμένη, πιο ωραία κτίρια. Έχει ένα ενδιαφέρον το κέντρο του. Το οποίο Τόρνιο, να πούμε ότι συνορεύει με Σουηδία. Ναι, η πόλη χωρίζεται στα δύο, θα δείτε. Αυτή η γραμμή εδώ που δεν φαίνεται τώρα από το χιόνι, έχει χαρακτηριστεί το πιο φιλικό σύνορο στον πλανήτη, μιας και οι πόλεις των δύο χωρών είναι ενωμένες ουσιαστικά. Τι κάνεις ρε? Προσπαθώ να αποφασίσω σε ποια χώρα θα μείνω σήμερα. Ανεβαίνοντας λοιπόν αυτό το γεφυράκι αλλάζεις χώρα. Παίρνας από τη Σουηδία στη Φινλανδία και πάλι πίσω. Κάτι που συμβαίνει σε όλες αυτές τις χώρες που έχουμε επισκεφθεί είναι ότι την παγωνιά τη βλέπεις στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή έχει μια κρυσταλλική μορφή που η κάμερα δεν την πιάνει. Δεν μπορώ δυστυχώς να σας τη δείξω. Αλλά είναι κάτι εντυπωσιακό και πρωτόγνωρο για εμένα, που δεν έχω ξαναβρεθεί σε τόσο ψυχρό περιβάλλον. Θέλει να αγοράσει το 25ο σκουφί του. Εννοείται ότι τα κλειστά εμπορικά και θερμενόμενα μέρη είναι πολύ ευχάριστα, γιατί παίρνεις ανάσες. Έχουμε εφαρμόσει ένα σύστημα και κάθε 10-15 λεπτά μπαίνουμε μέσα σε ένα τέτοιο να ζεσταθούμε και συνεχίζουμε. Δεν παλεύεται αλλιώς. Από τις τόσες επιλογές που έχουμε στην πόλη, αποφασίσαμε να φάμε ένα σαντουιτσάκι Subway, γιατί έχουνε, το συγκεκριμένο μπραντ έχει φύγει από την Ελλάδα. Πάντα μας άρεσε και στους δύο, οπότε είπαμε να το τιμήσουμε, μιας και το πετύχα. Το πετύχα. Ναι. Πόσο καιρό είχα να φάω? Και χωρίς να χάσουμε πολύ χρόνο και σε αυτή την πόλη, θα ξεκινήσουμε την πορεία μας προς τα βορειοδυτικά της Σουηδίας πλέον, για να καταλήξουμε στην Κίρουνα. Η απόσταση που μας χωρίζει είναι 360 χιλιόμετρα και θα χρειαστούμε με μία-δύο στάσεις γύρω στις 5,5 ώρες για να φτάσουμε. Η μία θα είναι για ανεφοδιασμό και η άλλη για να φάμε κάτι. Τα καλύτερα. Πίνας εδώ, παιδί. Πίνας, εσύ έφαγες, εγώ δεν έφαγα. Το πέτυχες. Η τρίτη ήταν σε ένα κλειστό γήπεδο χόκεϊ που πετύχαμε στον δρόμο μας, όπου σταματήσαμε και μπήκαμε μέσα για να χαζέψουμε. Από εδώ συνεχίσαμε καρφί για την Κίρουνα, με τον καιρό όσο κινούμαστε προς τα βόρεια να χειροτερεύει. Το πλάνο μας είναι να βολτάρουμε στην πόλη, να τη δούμε και βράδυ, να φάμε κάτι, ελπίζουμε, και έχουμε αποφασίσει να περάσουμε το τελευταίο βράδυ του road trip στο αυτοκίνητο. Ιδανικά θέλουμε το πρωί να δούμε το ορυχείο της περιοχής και μετά να πετάξουμε για την πρωτεύουσα της χώρας. Ψάχνοντας να βρούμε στην Κίρουνα ένα μέρος να πιούμε μια μπύρα και ίσως να τσιμπήσουμε κάτι, δεν βρήκαμε τίποτα, οπότε είπαμε να δοκιμάσουμε την τύχη μας στον μπαρ ενός ξενοδοχείου, γιατί η pub που βρήκαμε, η μόνη pub που βρήκαμε να μένει μέχρι αργά, κλείνει 10 η ώρα. Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας. Η Κίρουνα στις 9 και κάτι που φτάσαμε ήταν νεκρή πόλη, αλλά αυτό που σχολιάζαμε είναι πως η νυχτερινή της εικόνα είναι πολύ πιο γοητευτική με τον στολισμό που έχει. Αυτό που λέγαμε είναι ότι η πόλη είναι και αυτή πιο όμορφη τη νύχτα από τη μέρα.
αφού περιηγηθούμε για αρκετή ώρα, πετυχαίνοντας μόνο έναν άνθρωπο που είχε βγάλει τον σκυλοβόλτα, θα αναζητήσουμε το μοναδικό μέρος της πόλης που μας είπε ότι είναι ανοιχτό. I think Bishop is the most, I think there's most popular. I like for just drinking. Πάγαμε πόρτα. Πόρτα. Μόνο μία επιλογή νομίζω έχουμε πάνω στο ξενοδοχείο. Οπότε πάμε προς τα εκεί. Ρε φίλε, ξέρεις τι. Ωραία πόλη, όμορφη. Αλλά αυτό που δεν μπορώ είναι πολύ μαυρά. Σε νιώθω. Κίνηση. Φασαρία. Αμός, πανικός στους δρόμους. Δεν μπορείς να βγεις στη μέση του δρόμου να κάνεις ούτε ένα snow angel. Το μοναδικό ανοιχτό μπαρ της πόλης. Αν είναι ανοιχτό. Το μπαρ ήταν πολύ ζεστό και όμορφο, ενώ όσοι δεν ήταν στα σπίτια ή το ξενοδοχείο τους αυτή την ώρα βρίσκονται εδώ. Η κουζίνα του όμως είχε κλείσει, οπότε θα αρκεστούμε σε μία-δύο μπύρες. Καλή. Από τις πιο ωραίες μπύρες που έχω πει. Είναι φρουτόδες, αρωματική, γευστική, απίστευτη. Είναι τοπική IPA και βέβαια κάνει 12,5 ευρώ η μία. Μέχρι και το ρολόι έχει σταματήσει από το κρύο, ρε. Σε σειρά λέει. 4:20. Βγαίνοντας στις 11 παρά έξω, είχαμε ολόκληρη την πόλη για την πάρτι μας. Ούτε ο αέρας δεν κυκλοφορούσε. Το έλα από εδώ, έλα από εδώ, βρήκα ένα nightclub. Ανοιχτό, ανοιχτό. Πόσο ωραίος είναι αυτός ο ήχος του χιονιού, ρε φίλε, όταν περπάτας. Αυτό το... Αυτό... Χράτσα χρουτσά. Ναι, γράψω, γράψω. Αυτό το... Ανατριχιαστικό. Και αφού είδαμε και κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αποφασίσαμε να πάμε να ξεκουραστούμε. Γεμίσαμε βενζίνη για να παραδώσουμε το αυτοκίνητο φουλ αύριο και πάμε προς το μέρος που έχουμε σκεφτεί να καμπατζωθούμε για να κοιμηθούμε. Το πρωί θέλουμε, αν προλάβουμε, να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα από το ορυχείο. Θα πάμε λοιπόν να κοιμηθούμε στο πάρκινγκ του ορυχείου, θέλοντας το πρωί να μπούμε με το πρώτο tour που πραγματοποιείται εκεί. Τελικά αυτό δεν ήταν εφικτό, μιας και έπρεπε να έχουμε κλείσει νωρίτερα θέσεις με κάποιο γραφείο που οργανώνει τα tour. Οπότε θα πάρουμε χαλάρα το πρωινό μας στην πόλη και θα πάμε προς το αεροδρόμιο για να παραδώσουμε το αυτοκίνητο και να πετάξουμε για Στοκχόλμη. Σημάζεμα του αυτοκινήτου μετά από τόσες μέρες. Χαμός το ίσωμα. Αποφασίσαμε να μείνουμε στο αεροδρόμιο. Έχουμε βρει ένα ξενοδοχείο εδώ πέρα. Επειδή η πτήση μας η αυριανή είναι πολύ νωρίς το πρωί, πρέπει να είμαστε εδώ πέρα 6. 6 ώρα πετάμε. Πρέπει... 6 ώρα πετάμε, εδώ πρέπει να είμαστε 5 για να τσίξουμε. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ πρωί που μετρό και λοιπά δεν λειτουργούν ακόμα. Οπότε για να μην ταλαιπωρηθούμε μεταξύ, θα πάμε τώρα στην πόλη να τη δούμε με τρένο και θα επιστρέψουμε να κοιμηθούμε εδώ. Θα αφήσουμε τα πράγματά μας στο δωμάτιο και θα φύγουμε για την πόλη για να ανακαλύψουμε τις ομορφιές της. Για να έχετε εικόνα, υπάρχει ένα κίτρινο λεωφορείο που κάνει εδώ το γύρο της περιοχής, περνάει από το αεροδρόμιο και όλα τα ξενοδοχεία του αεροδρομίου, το οποίο είναι δωρεάν. Οπότε πήραμε ένα τέτοιο, επιστρέψαμε στο τέρμιναλ και από εδώ πήραμε το λεωφορείο της γραμμής που θα μας πάει κατευθείαν στο κέντρο της πόλης, το οποίο χρεώνεται 13 ευρώ περίπου το άτομο. Και είναι γύρω στη μισή ώρα. Ναι. Η Στοκχόλμη θα πω ότι είναι μια πανέμορφη και ζωντανή πόλη που παρόλο το κρύο της ο κόσμος περιφέρεται σε δρόμους, καταστήματα και χώρους εστίασης όλες τις ώρες της ημέρας. Δυστυχώς με τα logistics, από ό,τι φαίνεται, χάσαμε πάρα πολύ χρόνο και δεν θα έχουμε πολύ φως στη διάθεσή μας. Οπότε δεν είναι γραφτό να δούμε τη Στοκχόλμη ημέρα. Ό,τι προλάβουμε. Η θέση της Στοκχόλμης είναι τέτοια που κατά τη διάρκεια του χειμώνα η μέρα είναι σχετικά μικρή, μιας και κρατάει μόνο περίπου 6 ώρες. Το καλοκαίρι βέβαια αυτό αντιστρέφεται, μιας και το φως διατηρείται περίπου 18 ώρες την ημέρα. Αυτό που συζητάγαμε είναι ότι
Είναι μια όμορφη πόλη που για να τη καταλάβεις και για να τη ζήσεις λίγο πρέπει να μείνεις τουλάχιστον 3 μέρες. Τώρα με τη φάση τη δική μας που ήρθαμε το πρώτο βράδυ, απλά κοιμηθήκαμε. Και τώρα που είχαμε μισή μέρα στη διάθεσή μας, το μόνο που μπορείς να πάρεις είναι μια καλή γεύση, η οποία όμως θα πούμε ότι είναι νόστιμη. Και να πούμε επίσης ότι είναι και υποτιμημένη τουριστικά σαν πόλη. Δεν είναι στους must κορυφαίους έτσι, ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς και είναι πολύ πιο όμορφη από αρκετά άλλες πρωτεύουσες. Ο πληθυσμός της ευρύτερης περιοχής ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια και αποτελεί τη μεγαλύτερη πληθυσμιακά πόλη των λεγόμενων βόρειων χωρών της γης. Νομίζω πρέπει να το καθιερώσω αυτό. Γιατί σε κάθε χώρα που πηγαίνουμε φοράς κέρατα? Γιατί μου πάνε. Η αλήθεια είναι ότι σου πάνε. Λοιπόν, εδώ είναι το μαγαζί, το Viking, που ερχόμαστε και τρώμε στη Σουηδία. Όποτε ερχόμαστε στο Holding, σε αυτό το μαγαζί. Παίρναμε να τα μαζίξεις. Από πότε? Από πρόπερση. Από τώρα. Το συγκεκριμένο είναι ένα από τα ιδιαίτερα εστιατόρια της πόλης με τοπική κουζίνα, αλλά μόλις είδαμε τον τιμοκατάλογο του αποφασίσαμε να συνεχίσουμε. Τελικά πάει το μαγαζί με τους Βίκινγκ. Σε τελικό καταλήξαμε. Το ιταλικό στη Σουηδία ήταν από τις πιο νορμάλ επιλογές και μιας και ήδη είχαμε ξεφύγει από το μπάτζετ μας, αποφασίσαμε να το τιμήσουμε. Η πίτσα ήταν πολύ καλή. Η μακαρονάδα ήταν καλή, η σαλάτα δεν, και λες δεν γάμω, τόσο δύσκολο να φτιάξει μια καλή σίζα. Στη Στοκχόλμη διοργανώνονται κάθε χρόνο οι τελετές απονομής και τα συμπόσια των βραβείων Νόμπελ, όπου φιλοξενούνται στο Μέγαρο Μουσικής και στο Δημαρχείο της πόλης. Θεωρείται μία από τις ομορφότερες πόλεις της Βόρειας Ευρώπης, η οποία διαθέτει παλάτια, κήπους και κτίρια που χαρακτηρίζονται ως πραγματικά κομψοτεχνήματα. Το παρατσούκλι της είναι Βενετία του Βόρα, μιας και εκτείνεται πάνω σε 14 νησίδες που ενώνονται με γέφυρες. Μπορείς να περπατήσεις σαν τον νησού. Εντυπωσιακό είναι ότι μέρος του λιμανιού της αυτή την περίοδο είναι παγωμένο σε σημείο που μπορείς να περπατήσεις επάνω στο νερό. Άσαι. Αλλά όχι. Έλα πίσω. Να επενδύσουμε στη Στοκχόλμη. Εάν κάποιος ψάχνει να επενδύσει στη Στοκχόλμη, τώρα είναι κατάλληλη περίοδος. Και έχω και προσφορά, λοιπόν. Σπίτι 81 τετραγωνικά, 450 χιλιάρικα. Το μετρό της Στοκχόλμης, εν τω μεταξύ, είναι ένα από τα σημαντικά αξιοθέατα της πόλης. Έχει πολύ όμορφους σταθμούς. Δυστυχώς δεν είχαμε το χρόνο να δούμε πολλούς, θα δούμε μόνο το κεντρικό. Ένα από τα σημαντικά αξιοθέατα της πόλης είναι κάποιοι σταθμοί του μετρό, καθώς ο ιδιαίτερος τους σχεδιασμός και ο φωτισμός τους τους κάνουν μοναδικούς. Αυτή ήταν η γεύση που πήραμε από την πόλη, η οποία όμως θα πω ότι μας άνοιξε την όρεξη για να την ξαναεπισκεφθούμε. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε ταξίδι σε αρκτική χώρα και να μην γίνετε σαν τον... Μανώ! Πάντως, πέρα από την πλάκα, εάν θέλετε να κάνετε ένα τέτοιο ταξίδι με ασφάλεια, από εξοπλισμό θα χρειαστείτε. Θα ξεκινήσω με τα βασικά, το μπουφανάκι το χοντρό, σκουφί χοντρό, γαντάκι που το έχω πάντα στη τσέπη, το οποίο εμείς επιλέξαμε τα γάντια αυτά, γιατί, όπως θα δείτε, είναι κλειστά και ανοίγουνε, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον εξοπλισμό μας. Θα χρειαστείτε μπαλακλάβα, τη φορά στο λαιμό και σου κόβει
τον άνεμο και τον αέρα. Μάσκα του σκι, τσουπ, άτινα. Τη φοράς και όταν πιάσει ανεμοθύελα, που είναι πολύ συχνό το φαινόμενο αυτό, σε προστατεύει από τον άνεμο και το χιόνι, γιατί στραβώνεσαι, δεν βλέπεις τίποτα. Γόρμ πάτσις, πολύ σημαντικό. Τσουπ, νάτα. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε και από το ίντερνετ και από μαγαζιά με δραστηριότητες. Και τι είναι αυτά? Είναι πάνινα, τα παίρνεις, τα σπάς και παράγουν θερμότητα. Διαρκούν 5-6 ώρες, σε σώζουν πολλές φορές αν έχουν παγώσει τα χέρια σου από το κρύο. Επίσης, για όσους έχουν κάμερες και φωτογραφικές μηχανές, όταν η θερμοκρασία πέφτει στους -30, που είναι πολύ πιθανό να συμβεί, το βάζετε στην μπαταρία και συνεχίζει να λειτουργεί. Διαφορετικά, σβήνει. Ισοθερμικά, πάνω κάτω, πολύ σημαντικό, ε. Μέσα από, από τα χοντρά ρούχα χρειάζονται για να διατηρείτε η θερμοκρασία του σώματος και χοντρές κάλτσες. Όπως και ποτάκια που να είναι ανθεκτικά στο κρύο. Επίσης, τι ξεχάσαμε, παντελόνι. Παντελόνι τύπου σκι, το οποίο είναι αδιάβροχο και αντιανεμικό. Νομίζω αυτά ήτανε. Αν ξέχασα κάτι, θα με συμπληρώσει ο φίλος ο Μάνος. Τώρα, όσον αφορά το κόστος του ταξιδιού, τα αεροπορικά εισιτήρια την περίοδο που πήγαμε κόστησαν γύρω στα 500 ευρώ, το αυτοκίνητο για 9 μέρες κόστησε 540 ευρώ, από τα 11 βράδια κοιμηθήκαμε 3 φορές στο αυτοκίνητο και γιατί θέλαμε να το ζήσουμε, αλλά και γιατί θέλαμε να μειώσουμε το budget μας, 7 βράδια κοιμηθήκαμε σε ξενοδοχείο, και από τις 11 μέρες του ταξιδιού γευματίσαμε μόλις 6 φορές σε εστιατόριο. Τις υπόλοιπες, όπως είδατε, εξηγηθήκαμε σαντουιτσάκια στο αυτοκίνητο. Γενικά στο ταξίδι χαλάσαμε γύρω στα 2.400 ευρώ και οι δύο μαζί, οπότε το συνολικό κόστος μας βγήκε γύρω στα 1.600 με 1.700 ευρώ το άτομο. Πολύ πιεσμένα. Μανώ! Μανώ και τον τσουβάλι, έτσι. Να γράψουμε τη δήλωση, παιδιά. Γράφουμε. Ναι, ρε. Τελικά αυτό δεν ήταν εφικτό στον Τελικά αυτό δεν ήταν εφικτό στον αρκτικό κύκλο. Άλλη μία. Τελικά αυτό δεν ήταν εφικτό εδώ στον αρκτικό. Ωραία, δεν κάνω το παλικάρι να μην. Κάτσε σκηνή 256 εγκεφαλικό. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι. Δεν το γράφα καλά. Δεν ξέρω να πες ποιος είναι το δικό σου. Πώς δεν έφαγα. Τι συγγνώμη, τι έφαγα εγώ που δεν έφαγε εσύ. Δεν χτύπησες ένα παραπάνω σάντουιτς. Εντάξει, μισό. Πώς δεν θέλω να πάρει, λένε. Μισό έσπαθα. Σε το παλικάρι. Μάλλον το χέκι δεν έπαιξε με το χέκι. Δεν κοίταζα λένε τίποτα. Αφήνω και την τσάντα, μην μου λες ότι σου πειράξα. Αλλά ρε, έγραφε το βιβλίο. Κουράστηκε, μωρέ. Ψυχίστηκα. Τα λεπόρια. Τώρα που η σειρά στον αρκτικό κύκλο έφτασε στο τέλος σας, να σας εξομολογήσω. Το τέλος του. Είσαι εξακόμα πολλά ψωμιά να πας. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Ο Μάνος που βλέπετε και έχετε γνωρίσει μέσα από το YouTube δεν ήταν πάντα έτσι. Πολλές συνέβησαν, ήταν το πρώτο κεφαλικό που έφαγε, μετά το δεύτερο, το τρίτο, μέχρι το 3.750 αυτό κεφαλικό. Και έγινε όπως τον βλέπετε. Εντάξει, μιλάει λίγο πιο αργά και τα λοιπά, αλλά ήταν και με τα τσιμπουράκια του. Αλλά θα το ξεπεράσει, τον έχω βάλει και βαράει το κεφάλι του στον τοίχο. Φάση και συνέβη. Μέχρι στιγμή δεν έχω αποτέλεσμα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Ο Θεός είναι μεγάλος, ελπίζουμε για κάτι καλύτερο. Σώμα, για κάτι γιατί θέλω να σώξω τα χρώματα.